Όπω πρώτοι είχαμε γράψει στα ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου, μπλέει από προχθέ το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Αμπτούλ Χαμίτ Χαν, το πλέον αναβαθμισμένο τεχνολογικά έβδομης γενιάς και τελευταίο στη σειρά από τα τέσσερα αντίστοιχα πλοία που έχει υπό την κατοχή της η Άγκυρα με στόχο την πραγματοποίηση ερευνών στο θαλάσσιο χώρο. Η παρουσία του στην περιοχή από χθε, δηλαδή 11 μέρε νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε εξαγγελθεί αρχικά από πλευρά του Υπουργείου Ενέργεια τη Τουρκία Φατίκ Ντορμέ, ανατρέπει άρδιν τα δεδομένα και θέτει σε γρήγορση τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic, το Αμπτούλ Χαμίτ Χάν απέπλευσε από το λιμάνι Τασούκου τη Τουρκία με κατεύθυνση νοτιοδυτικά κινούμενο σε απόσταση περίπου 15-20 μιλίων από το λιμάνι. Δεδομένου όμω ότι το αρμόδιο Υπουργείο τη γειτονική χώρα εμφανιζόταν αποφασισμένο για την εκκίνηση των ερευνών τη συγκεκριμένη ημέρα, 9 Αυγούστου, η προχθεσινή αλλαγή στα τουρκικά σχέδια προβληματίζει έντονα του αναλυτέ ω προ τι πραγματικέ επιδιώξει του Ερντογάν. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το τουρκικό θα ξεκινούσε μια αποστολή στη Μεσόγειο στι 9 Αυγούστου, αναχωρώντα από το λιμάνι τη Μερσίνα στα νότια τη γειτονική χώρα. Στίγμα στο χάρτη ω προ τι έρευνε του Γεωτρύπανου έδωσε και ο τουρκικό τύπο, ο οποίο τοποθετούσε την έναρξη των εργασιών του στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην περίπτωση του ερευνητικού σκάφου, Αμπτούλ Χαμίτ Χαν, μήκου 238 μέτρων και πλάτου 42 μέτρων, η γειτονική χώρα ρισκάρει μπροστά το ενδεχόμενο μιας μαζικής διεθνούς αντίδρασης όσο και επιβολής κυρώσεων από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση κλιμάκωσης των προκλητικών ενεργειών της, τη στιγμή που ο αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης προσδιορίσει τις προηγούμενες ημέρες ως δυνητικό πεδίο ερευνού τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου αν το εν λόγω γεωτρύπανο δεν εξήλθε απλά από το λιμάνι, αλλά οδεύει προ έρευνε στην Κύπρο, ενισχύεται εν μέρη και από την αναρτήση του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο οποίο πραγματοποίησε περιοδία τι τελευταίε ημέρε στην Τουρκία, σχολιάζοντα ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Στο Τασουκού, όπου ήρθαν από την Κερίνια με το θαλάσσιο λεωφορείο, συνεχίζονται οι προετοιμασίε για το πλοίο γεώτρηση Αμπντούχα Χάν. Οι προσπάθειες και οι σεισμικές έρευνες που γίνονται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην τουρκική δημοκρατία και στη γαλάζια πατρίδα συνεχίζονται με αποφασιστικότητα. Επιπλέον, η σπουδή τη Άγκυρα να δηλώσει παρούσα στην αναζήτηση των υδρογονανθράκων στη λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου συνδέεται ευθέω με την ανάγκη του Τούρκου Προέδρου να οικοδομήσει ένα λαοφιλέ αφήγημα όπω η εξόριξη υδρογονανθράκων στην δηλυκή ευθεία προ τι πρόορε εκλογέ την άνοιξη του 2023 αλλά σχετίζεται και με την επιχείρηση της Τουρκίας να επιβιώσει το φετινό ψυχρό λόγω φυσικού αερίου χειμώνα, αλλά και να καταστεί ενεργειακά αυτάρκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκο Υπουργό Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση της Συμφωνίας Φυσικού Αερίου με τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, όπως και τη Συμφωνία Τουρκίας-Ιράν για την αναβάθμιση της υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.